που συνηθίζει αυτή η εκπομπή. Να συνδεθούμε λοιπόν με την Ελίζα Καραγιώργη, την καλή συνάδελφο από τον Όμιλο της Ναυτεμπορικής, να μας πει καταρχάς για τις νέες δικαστικές αναταράξεις που αφορούν τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν λέει να ησυχάσει ο κύριος Τραμπ από τις δαγκάνες της δικαιοσύνης. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, λοιπόν, χθες το Σώμα Ενόρκων του Δικαστηρίου του Μανχάταν, μετά από 3 ώρες διαβουλεύσεων, έκρινε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της δημοσιογράφου Τζιν Κάρολ. Απέριψε, η ίδια είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι τη βίασε. Ωστόσο, το δικαστήριο απέριψε την κατηγορία του βιασμού και αποφάσισε να τη δικαιώσει για τις κατηγορίες της σεξουαλικής κακοποίησης και της δυσφήμισης, επιδικάζοντάς της αποζημίωση 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση, να πούμε, ότι είναι αστική και όχι ποινική. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα της καταβάλει μόνο την αποζημίωση και δεν θα έχει κάποιες άλλες ποινές. Δεν υπάρχει επί της ουσίας, εννοείς, άλλη συνέπεια για τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο. Όχι, δεν υπάρχει άλλη συνέπεια, μόνο η αποζημίωση. Ο ίδιος πάντως είπε ότι θα ασκήσει έφεση, οπότε μέχρι τότε δεν πρόκειται να της καταβάλει κάποιο ποσό. Έκανε λόγο για επέσχυτη ετοιμιγωρία μέσω του Truth Social, βέβαια, της πλατφόρμας του και επέμεινε ότι δεν έχει ιδέα ποια είναι αυτή η γυναίκα. Η ίδια, το 79 ετών εκείνη τώρα, τον είχε κατηγορήσει για ένα περιστατικό το οποίο έγινε στα τέλη του 95, αρχές 96, σε ένα πολυκατάστημα. Τον γνώριζε από πριν, αλλά κατήγγειλε ότι στο πολυκατάστημα αυτό, μετά από μια στιχομηθεία, την παρενόχλησε σεξουαλικά και την βίασε. Μάλιστα. Πάντως φαίνεται ότι αυτές οι δικαστικές αναταράξεις ή τα δικαστικά προβλήματα του Ντόναλντ Τραμπ δεν λένε να τον αφήσουν, παρότι γνωρίζουμε και την προηγούμενη κατάσταση με την πρώην πορνοστάρ. Τώρα βλέπουμε μία ακόμη κατάσταση στην οποία επί της ουσίας καταδικάστηκε. Έτσι, μπορεί να είναι αστική η υπόθεση, αλλά ουσιαστικά κρίθηκε ένοχος ο κύριος Τραμπ. Πάντως αυτό δεν ξέρω τι λένε τα αμερικανικά μέσα, δεν δείχνει να επηρεάζει επί της ουσίας την πολιτική του ταυτότητα και την πολιτική του κατεύθυνση, έτσι. Ουσιαστικά δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστεί ο Τραμπ. Από τη στιγμή που ο ίδιος θα κατέβει υποψήφιος, ναι, όποιος είναι να ψηφίσει Τραμπ, θα ψηφίσει Τραμπ. Λογικά δεν θα επηρεαστεί σε κάτι. Ίσα-ίσα ο Τραμπ αυτές τις καταστάσεις τις χρησιμοποιεί προς όφελός του. Είναι δημαγωγός ο Τραμπ, οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορέσει, θα έχει κάποια συνέπεια αρνητική στον ίδιο και στην προεκλογική του εκστρατεία. Για να αφήσουμε τώρα τον Τραμπ. Ναι, παρακαλώ, Ελίζα, πες μου. Όχι, αυτό λέω. Εφόσον ηγηθεί των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές του 24, δεν ξέρω αν αυτές οι δικαστικές περιπέτειες θα του έχουν ουσιαστικά κάποια ζημιά, ναι, τον ίδιο. Πάντως μένει αυτό να το δούμε, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει και το θυμικό ενδεχομένως του μέσου Αμερικανού ψηφοφόρου.